απαραιτούμε, διότι λόγω των συγκρουωμένων συμφερόντων της διοικητού δυσλειτουργεί η πολύ σημαντική αρχή εξυγίασης. Δεν νοείται η αρχή να συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή της διοικητού, αλλά και δεν νοείται να χειρίζεται η αρχή θέματα που φέρνουν σε σύγκρουση τη διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας με οικονομικά συμφέροντα της ίδιας και συγγενικών προσώπων. Διακυβεύονται δισεκατομμύρια. Παρετούμε, διότι η αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας έχει πληγεί με χειρισμούς της διοικητού που είτε είναι είτε φαίνεται να είναι εκβιαστική προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι επιλογές όμως ήταν καθαρά δικές του. Η εισήγησή μου έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η ανάγκη για αυτοθυσία, εδώ που φτάσαμε πρέπει η διοικητής να πάρει τις αποφάσεις της, και επίσης η πολιτεία να προβεί σε θεσμικές αλλαγές. Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα είναι ενός ανδρός αρχή ή μιας γυναικός αρχή, θα γίνονται λάθη, θα υπάρχουν συμφέροντα και θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Μόνο ορίστε στη εργασία, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιεί τη Δευτέρα το προσωπικό της αρχής ηλεκτρισμού. Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για παράδεκτες θέσεις του αρμόδιου υπουργού που οδηγούν σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς με τεράστιους κινδύνους. Είναι τηλεφωνικός μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Πανόρκος της ΕΠΟΠΑΗ. Κύριε Πανόρκο, καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι, κυρία Μιλιώτη, δεν σας ακούω καθαρά, όμως ακούω ελάχιστο. Δεν με ακούτε καθαρά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τον ήχο. Δυνατά. Όχι καθαρά. Καθαρά ναι. Δυνατά. Πείτε μας λοιπόν τους λόγους. Η συλλογή στοιχείων για τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων έχει νόημα όταν γίνεται συστηματικά για όλες τις τράπεζες και για όλα τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Δεν νοείται να γίνεται επιλεκτικά όποτε η διοικητής αντιμετωπίζει δυσκολίες. Παρετούμε διότι ο Υπουργός Οικονομικών επέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθυστερήσεις, λησμονώντας ότι μαζί με τη διοικητή ήταν ο ίδιος αρχή εξυγίασης για πολλούς μήνες πριν αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας.